βλέπετε. Από τη Δευτέρα είναι έτσι. Να το. Από τη Δευτέρα έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Στεγνώνουν οι βρύσες στην καρδιά του καλοκαιριού σε περιοχές του Ηρακλείου με το πρόβλημα της διακοπής υδροδότησης να διωγγώνεται, εξοργίζοντας τους κατοίκους που δεν έχουν νερό ούτε για τις βασικές τους ανάγκες. Η μία μετά την άλλη έρχονται οι καταγγελίες πολιτών που για μέρες μένουν χωρίς νερό, αδυνατώντας να τηρήσουν τους υποτυπώδεις κανόνες υγιεινής με τις υψηλές θερμοκρασίες του Αυγούστου να απειλούν τη δημόσια υγεία. Με μπουκάλια νερό πλύνω με τα παιδιά, με μπουκάλια νερό. Ποια είμαι, μένω κοκολά αυτή τη στιγμή. Δίκως μπάνιο, έχω ένα μωρό και είναι ολόμαυρο. Ούτε της Αιθιοπίας δεν είμαστε. Ζητήσαμε να μας φέρουν έστω για το καζανάκι νερό και μας λένε ότι αυτά κοπήκανε. Ούτε δεν μπορούν να μας φέρουν από το Δήμο νερό. Στην οδό Φτερέα, κάθετα της Ευτέρπης στο Μαραφίτη, το νερό κόπηκε από την περασμένη Δευτέρα, με την κατάσταση να φτάνει πλέον στο απροχώρητο και τους κατοίκους να βρίσκονται σε απόγνωση. Ακόμα και με την αιματηρή οικονομία στην κατανάλωση νερού, οι βρύσες τελικά στέρεψαν, κάνοντας μαρτυρική την καθημερινότητά τους. Με δεξαμενές είχαμε με ντεπόζιτα, τη βγάλαμε. Τελειώσαν και οι δεξαμενές. Εγώ έχω μια δεξαμενή που βάζει 5 τόνους νερό. Και ιδρεύονται 3 οικογένειες. Και δεν έχει ώρα ούτε μία σταγόνα. Σήμερα μία δουλειά θέλαμε να κάνουμε εδώ και πήγα και έφεραμε μπετόνια. Μπετόνια, μπετονάκια νερό για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Να τα μπετονάκια. Σας είπαμε ότι χθες το βράδυ τώρα θα ερχότανε, με σήμερα το πρωί. Είπατε νερό. Όχι, δεν είστε, εγώ εδώ. Ειδικά φέτο που έχει νερό, που έχει βρέξει, δεν έπρεπε να υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δεν έπρεπε τώρα. Προσπαθούμε να κάνουμε τα καθημερινά, δηλαδή πλυντήριο έβαλα στην κόρη μου. Δεν είχα να βάλω. Είναι μάλιστα η δεύτερη φορά μέσα στο καλοκαίρι που η γειτονιά ξεμένει από νερό, με μόνη λύση για όσους μπορούν τη διαμονή σε σπίτια συγγενών μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος. Ξεχασμένοι δημότες δεύτερης κατηγορίας δηλώνουν οι κάτοικοι της περιοχής που στερείται βασικών υποδομών με το δρόμο γεμάτο μπαλώματα, χωρίς φρεάτια και αποχέτευση. Στην κόρη μου είναι τόσο 4 μέρες, από την Τετάρτη έχω πάει. Όταν δίνουν μόνο ψήφους, περνάνε 10 φορές στον δρόμο αυτό. Τώρα τι άνθρωπος. Σαν να μην πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας. Κοιτάξτε τον το δρόμο. Δείξτε τον, ναι. Αυτή είναι η επένδυση του Δήμου. Έρχονται, κάνουν λίγο και τελειώνουν. Εκεί πέρα που παίρνουμε στον καράζ μας ήταν λακκούβα εντελώς. Ο άντρας δεν μπορούσε να μπει μέσα. Όλες οι γρασίες αυτές του δρόμου. Να βάλουν ένα φρεάτιο, να δουν τι θα κάνουμε. Τι γίνεται. Μια παραμελημένη γειτονιά. 28 χρόνια έχουμε ρίξει ένα μπετό το οποίο έχει σπάσει. Με δικά μας έξοδα, ούτε το δρόμο έρχονται να πιάσουν, ούτε νερό έχουμε, ούτε τίποτα. Μόνο όταν υπάρχει ψηφοφορία, περνάνε όλοι οι υποψήφοι εδώ, ψηφίστε μας, θα σας το φτιάξουμε, θα σας κάνουμε, θα σας δείξουμε. Εμείς ζητάμε από το Δήμο να φτιαχτεί ο δρόμος, αλλά να φτιαχτεί σωστά, όχι πάλι να βάλουν, γιατί κατά καιρούς έρχονται και βάζουν, ξέρεις, λίγη πίσα, αυτή με τα βιτία και με τα αυτοκίνητα φεύγει στην πορεία. Και ότι ενώ ασκουπίζομαι. Δεν έχει αποχέτευση, ναι, σίγουρα δεν έχει. Ναι. Μικρές ποσότητες νερού άρχισαν μετά από 5 μέρες να τρέχουν από τις παροχές, με τα νοικοκυριά να αγωνιούν για το πότε και αν θα γεμίσουν δεξαμενές και ντεπόζιτα. Στο ίδιο έργο θεατές και οι κάτοικοι του Σοδού Κολοκοτρώνη στη Νέα Αλικαρνασσό, ενώ στις Μεσαμπελιές δημότες είναι έτοιμοι να καταθέσουν μηνυτήρια αναφορά, έχοντας ήδη ενημερώσει για το πρόβλημα το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Εργασίας.